Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυριακάτικη Αρένα για μία ακόμη σεζόν, 31η σεζόν και οι διακοπές τέλος. Τελειώσαν τα μπάνια, η ξεκούραση, η ξενιασιά, το καλοκαιράκι φεύγει. Ελπίζω να μην φύγει και ο καλός καιρός. Και από εκεί και πέρα, εμείς, η παρεούλα μας, εσείς και εμείς. Μια εκπομπή, έτσι όπως την έχετε, την ξέρετε, έτσι όπως την έχετε αγαπήσει, μια εκπομπή που μπαίνει αισίως στην 31η της σεζόν. Να είστε καλά, να μας παρακολουθείτε, να είμαστε και εμείς καλά, να μπορούμε, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, να μπορούμε να δημιουργούμε, να φτιάχνουμε τέτοιες εκπομπές και να τις χαιρόμαστε όλοι. Μια εκπομπή, επαναλαμβάνω, που είναι γεμάτη εκπλήξεις, μια εκπομπή που είναι γεμάτη ενδιαφέροντα, μια εκπομπή που είναι γεμάτη ειδήσεις και γεμάτη από ανταλλαγή απόψεων. Αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι που πιστεύω ότι θέλετε, αυτό, πιστέψτε με, θέλουμε και εμείς. Να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί αυτή η ενέργεια, η ανταλλαγή των απόψεων μας κάνει και τις δύο πλευρές σοφότερους, σοφότερες. Γεμάτη λοιπόν ενδιαφέροντα και η σημερινή πρώτη εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν 22-23 και το πρώτο ενδιαφέρον, πάρτε το τώρα. Τρόπος υπάρχει να γίνεις φαβορί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Ο νούμερο ένα προορισμός στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στην ποιότητα της ζωής μας. Οι κορυφαίοι, οι παγκόσμιοι είναι εδώ μαζί σου. Μπαίνεις μέσα και κερδίζεις. Και τώρα επιπλέον δωρεπιταγή 10 ευρώ για όλους, ανεξαίρετα τους επισκέπτες και πελάτες μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε. Διονυσίου και Παπαδοπούλου στη Λάρισα. Πίσω από τα ΚΤΕΛ. Προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Τίμητη αγάπη και διαρκές ενδιαφέρον για το σπίτι και την οικογένεια. Μαζί δημιουργούμε, μαζί κερδίζουμε κρατώντας τα χρήματα στον τόπο μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στην καθημερινότητα και στις καρδιές όλων μας. Διονυσίου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΧΤΕΛ. Η γραμμή. Το σχέδιο. Το ξύλο. Το design. Η υψηλή αισθητική. Η λειτουργικότητα. Όλα συμφωνούν στο χώρο σας. Με ένα όνομα. Έπιπλα Παλάκας. Η απόλυτη συμφωνία στυλ και άποψης. Πρωτότυπες προτάσεις για χώρους που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Έπιπλα Παλάκας. 10 χιλιόμετρο Λάρισας Αγιάς. Τηλέφωνο 2410-971-005. Παλάκας. Όταν η τεχνική και το μεράκι δημιουργούν. ΜΑΠ Βόλου. Μέσα ατομικής προστασίας. Σε εμάς θα βρείτε την ποιότητα των προϊόντων της Πάνοπλη σε παπούτσια, ρούχα, φόρμες, κράνη, γυαλιά, γάντια. Κάνουμε τη διαφορά. Δίνουμε το πλεονέκτημα στη δουλειά σας. Σε εμάς θα βρείτε την ποιότητα των προϊόντων της Πένταγκον για στρατιωτικά είδη και είδη αστυνομίας. Άρβυλα, μπουφάν, χιτόνια, τζάκετ, αξεσουάρ. ΜΑΠ. Πλήρης εξοπλισμός για όλους τους εργαζομένους. Θα μας βρείτε στα πρώτα φανάρια του Βόλου στη Λαρίσης 261α από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και επισκεφτείτε μας στο www.pyroprostasia.gr. ΜΑΠ. Για ασφάλεια στην εργασία και στην τσέπη σας. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και online. Πυροπροστασία Μαλαμίδης. Σε μας θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και υδραυλικές δοκιμές πυροσβεστήρων. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο 2421-063-331.
Όταν το στυλ, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και η οικολογική ευαισθησία συναντώνται, απλά φωτογραφίζουν την οικολογική ανακύκλωση κεντρικής Ελλάδος στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης, στην ΒΠΕ Λάρισας. Προσωρινά αποθηκεύονται πεπαλωμένα μέταλλα, υγρά μπαταριών και έλαια αυτοκινήτων, τα οποία οδηγούνται σε τελικό προορισμό με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Οικολογική ανακύκλωση κεντρικής Ελλάδος. Η απάντηση της Θεσσαλίας στην οικολογική αναβάθμιση του πλανήτη. Ψάχνετε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Ελάτε στη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε όλη τη Θεσσαλία. Αυτοκίνητα Τσόγιας στη Λάρισα, στις γραμμές της Οδού Βόλου. Διαλέξτε από μια τεράστια ποικιλία 250 αυτοκινήτων, επιλεγμένα και εγγυημένα, σε απίστευτα χαμηλές τιμές, με μηδέν προκαταβολή και μέχρι 84 δόσεις. Σας κάνουμε δώρο το πρώτο σέρβις. Αυτοκίνητα, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα με έναν χρόνο εγγύηση. Αυτοκίνητα Τσόγιας. Με 3 καταστήματα 250 αυτοκινήτων στις γραμμές της Οδού Βόλου στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-285-088. Εγγύηση στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Η εταιρεία Θάνος Χρώμα με έδρα τον Βόλο είναι πάντα κοντά σας, προσφέροντας τόσο αξιόπιστα προϊόντα όσο και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε εμάς θα βρείτε το εύρος όλων των χρωμάτων και μονοτικών, καθώς είμαστε το πλέον εξειδικευμένο κατάστημα μονοτικών και πατητής τσιμεντοκονίας, αλλά και τις καλύτερες προτάσεις για διακόσμηση. Η πώληση όλων των παραπάνω γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές και συμβουλές, προκειμένου να γίνονται πάντα κατανοητές οι ιδιότητές τους και να διασφαλίζεται έτσι η σωστή χρήση τους. Θάνος Χρώμα. Το όνομά μας είναι η απόλυτη εγγύηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Θα μας βρείτε Παγασόν 115 στον Βόλο. Ξανά μαζί λοιπόν. Άρχισε το πρωτάθλημα της Super League. Σε λίγο οι ομάδες της Super League 2 προετοιμάζονται. Θα αρχίσει και το πρωτάθλημα της Super League 2. Γάμα εθνική, έχουμε για φέτος πάρα πολλά, αλλά μην πιστέψετε ότι θα είναι μόνο το είδωλο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας μόνο του, γιατί κοντά μας είναι δύο πολύ μεγάλοι πόλοι της Λαρισινής αθλητικής δημοσιογραφίας και φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εξηγήσει τα πάντα με βάση βέβαια τις γνώσεις που έχει από την εικόνα που παρουσιάζεται μπροστά του. Φυσικά μιλάω για τον Γιάννη τον Καλογιάννη, τον Λάζαρο Παπαδούλη και τον Σπύρο τον Κανούλη. Καλησπέρα σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία. Πάνω απ' όλα. Για μας, τις οικογένειές μας, αλλά και όλων των ανθρώπων που μας βλέπουν ή δεν μας βλέπουν, να υπάρχει υγεία. Και αν έχεις υγεία, λέγανε οι παλιοί ότι γίνονται όλα, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Αυτό λέγανε οι παλιοί, γιατί δεν είχε χρήματα κανένας τότε, μόνο ο Νάσης. Τώρα για να έχεις υγεία πρέπει να έχεις και χρήμα. Δεν έχεις χρήμα. Έχεις τη γνώμη ότι οι παλιοί δεν είχαν λεφτά? Μόνο αυτοί που σπάξαν τα μουλάρια. Δεν είχαν τόσα, δεν είχαν τόσα. Τα πατικιώνανε, Γιάννη. Αυτοί που σπάξαν τα μουλάρια, μωρέ, με τις λίρες, τι πατικιώνανε. Να έρχεται ένας καπνός, συγγνώμη. Λάζαρε, πώς βλέπεις τα πράγματα μετά από πολύ καιρό? Καταρχήν έχουμε γενέθλια, έτσι. Έχουμε συμπληρώνει 30 χρόνια από την ημέρα που ήμασταν στη Γαλλία και Κορέα, στο παλιό κτίριο, που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. 30 χρόνια. Καλά, με τον Γιάννη δεν πιάνω, γιατί έχει μια δεκαετία πιο πίσω. Μια ζωή ολόκληρη. Εντάξει, ο Γιάννης είναι. Εγώ έπαθα σοκ τώρα. Είδα τον Αποστόλη με τα μαύρα τα γυαλιά και λέω: τον πήρε με τσουτάκι στην ΑΕΠ. Του έδιωξε όλου εκείνου. Το φίλε μας, το Σπύρο, πώς τον βλέπετε? Ανανεωμένο.
Αεράτες. Καλοκαιρινές διακοπές. Πρώτον. Που δεν τελειώσαν ακόμα. Εγώ με τον Σπύρο έχουμε μια ιδιότητα από ό,τι βλέπω σήμερα. Στη μέση οι αρχιερείς με τα άσπρα άμφια και τα εξαπτέρυγα είναι μπριμέ. Πολύ κόμμα. Άμα σκοτώσουν, τους αρχιερείς, εμείς θα πάμε χαμένοι. Γιατί το λες αυτό? Αφού ξεκινήσατε την εκπομπή πριν 30 χρόνια, η ιδιότητα αυτή σας ακολουθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι η 31η σεζόν, Γιάννη. Ναι, και είμαστε και τετράδα φέτος και πρέπει αυτό να δώσει ερμηνεία πώς γίναμε τέσσερις. Να δώσω εγώ την... Δώσε εσύ πρώτα για να δώσω και εγώ τη δική μου. Μπράβο. Απλά, το κομμάτι το δικό σας, εκεί προς το κέντρο της Κεντρικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει πολλές ομάδες, έχει κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται team, ομάδα, για να τα καλύψει. Και χρειαζόμαστε και απόψεις. Πολύ σωστά. Η δική μου η ερμηνεία είναι διαφορετική. Επειδή ο αριθμός 4 έχω την αίσθηση ότι λείπει από τα αθλήματα. Με 11 παίζεις ποδόσφαιρο. Ναι. Με 10 παίζεις εκείνο με το ελαφρύ, πώς το λένε, το softball. Okay. Softball. Με 9 παίζεις το baseball, Αμερικά. Με 8 πας στα γιοταχή γήπεδα και παίζεις αυτό το 8x8. Με 7 έχει handball και πόλο, νομίζω. Με 6 παίζεις βόλεϊ. Βόλεϊ, με 5 ναι. Μπάσκετ, πιδότο 4 που δεν υπάρχει. Με 3 παίζεις, τι παίζεις με 3? Το 3-on-3. Μπάσκετ. 3-4-3. Το bridge. Παίζεις bridge. Μπουρλότο. Με 2 παίζεις... Μπουρλότο παίζουν και 4. Με τάβλι. Παίζεις τάβλι ή τένις. Ναι. Ένας... Άστο μιλες τι παίζει ο ένας. Άστο. Ακριβώς. Άστο. Την καρδερίνα του. 4 παίζεις... Παίζεις μπάλα στην Κυριακάτικη Αρένα. Παίζεις μπιρίμπα, παίζεις ξερί, παίζεις κολτσίνα. Πρέφα. Σάντε η Αρίνα. Κυριακάτη και Αρίνα. Yeah. Γι' αυτό γίναμε 4. Κυριακάτη και Αρένα. Και πριν περάσουμε στα δικά μας, γιατί καλός ή κακός, χρησιμοποιώ πάλι, θα το πω, και τα δύο επιρήματα ανάλογα με την περίπτωση, έχουμε και αθλητική κίνηση και μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να πω ότι συνεχίζουν οι συνεργάτες μας, οι χορηγοί μας, να προσφέρουν δώρα για τους εκλεκτούς τηλεθεατές. Για μία ακόμη φορά η εταιρεία Thanos Χρώμα δίνει 10 κιλά βιολογικό λευκό χρώμα για τους νικητές. Η εταιρεία, η Thanos Χρώμα βέβαια, η εταιρεία Θωμάς Μαλαμίδης πυροσβεστήρα και αντιανεμικό. Συνεχίζουν. Το βιολί σας εσείς, παιδιά. Κύριε Θάνο, κύριε Μαλαμίδη, το βιολί σας. Και πολύ καλά κάνετε. Μεθυστάνας, τσίπουρο για τους νικητές, σε ένα από τα καλύτερα τσιπουράδικα του Βόλου. Lux Market, δωροεπιταγή, 50 ευρώ. 50 ευρώ για τους νικητές. Και μια ιδιαίτερη στιγμή σήμερα θα δώσει η εκπομπή Κυριακάτικη Αρένα 15 εισιτήρια διαρκείας από την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, Silver. Είναι μια προσφορά ενός επιχειρηματία, ενός βολιώτη επιχειρηματία. Το μικρό το όνομα μάλλον γιορτάζει τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Τώρα, ποιοι γιορτάζουν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων? Εμμανουήλ. Κανονίστε. Ή Στέφανος. Και Στέφανος και Εμμανουήλ. Εντάξει, δεν ξέρω. Ένα από αυτά τα δύο. Και Χρήστος δεν γιορτάζει. Ο Χρήστος γιορτάζει την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα, ναι. Ο Χρήστος γιορτάζει την πρώτη μέρα.
Έχουμε και δεύτερη και τρίτη, μία μέρα είναι τα Χριστούγεννα. Εξαιρετικός ένας επιπόλυτος επιχειρηματίας εδώ του Βόλου. 15 εισιτήρια διαρκείας silver, για το, αυτό εδώ που βλέπετε, για, την, για τους νικητές, οι οποίοι, το οποίο θα μοιράσουμε σε δύο ή το πολύ τρεις Κυριακές ανάλογα και με την συμμετοχή. Για τα εισιτήρια διαρκείας θα πρέπει όσοι τηλεφωνούν να δίνουν την απάντηση στην εξής ερώτηση. Θέλουμε δύο παίκτες, στα ονόματα δύο παικτών που σκόραραν στα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου πριν από 12 περίπου χρόνια. Επαναλαμβάνω, τα ονόματα τουλάχιστον δύο παικτών που σκόραραν στα 4 παιχνίδια, στα 4 συγγνώμη, ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού Βόλου. Στέλνετε με μήνυμα την σωστή, την απάντηση που θεωρείτε εσείς σωστή, και φυσικά στο μήνυμα θα έχουμε και την, θα έχετε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για το γνωστό λόγο, όπως καταλαβαίνετε, για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Επίσης, για τα υπόλοιπα δώρα θέλουμε δύο παίχτες που έπαιξαν σε τρεις τουλάχιστον επαγγελματικές ομάδες του Βόλου. Τα ονόματα δύο παικτών που έπαιξαν στην καριέρα τους σε τρεις επαγγελματικές ομάδες του Βόλου. Και η δεύτερη ερώτηση, η τρίτη ερώτηση μάλλον, είναι από το ποδόσφαιρο του εξωτερικού. Τέσσερις ομάδες που έχουν έδρα την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια. Επαναλαμβάνω, τέσσερις ομάδες που έχουν έδρα την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Welcome Stores Nankos, που θα είναι μαζί μας για όλη τη σεζόν, με δύο υπερσύγχρονα καταστήματα, ένα στον Βόλο και ένα στον Αλμυρό. Θα είμαστε μαζί για όλη τη σεζόν, την ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα έχουμε πάρα πολλά αρκετά δώρα και από την εταιρεία την Welcome Stores Nankos. Παιδιά, να πάμε γρήγορα στην κίνηση, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για... Κλειδώνει ο ΠΑΟΚ τον αγώνα τώρα μόλις, 2-0 στο 86 με τον Ολιβέιρα. Το καθάρισε? Το καθάρισε. Το καθάρισε ο ΠΑΟΚ. Στο 86 το πρώτο γκολ ο Κούρτιτς, το δεύτερο ο Ολιβέιρα, στο 86, τώρα μέσα σε 4 λεπτά δεν θα μπορέσει ο τρόμος. Αν και με το ποδόσφαιρο, Λάζαρε, ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά... Δεν το έβλεπα λίγο το μάτς πριν μπούμε στο στούντιο, το παρακολουθούσα όπως παρακολουθούσε και το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε 0-2. 0-2, ναι. Λοιπόν, πάμε αλλά... λοιπόν να δούμε το τι έγινε στη δεύτερη αγωνιστική της ελληνικής Super League. Είχαμε τα παιχνίδια από την Παρασκευή, Ιωνικός Λεβαδιακός 0-0. Όσο και αν προσπάθησαν οι δύο ομάδες, δεν κατόρθωσαν να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία. Πας Γιάννα, πας Λαμία, πας Καράμπας. Πας ο ένας, πας ο άλλος. Ακύρωσε την κόλλη, το ακύρωσε. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ ΑΕΚ Βόλος 0-1, ένα μεγάλο διπλό για την ομάδα του Βόλου. Ένα διπλό που λέει με τον πιο τρανό τρόπο ότι μάγκες, είμαι κι εγώ εδώ φέτος. Αποστόλη το πήρε πίσω τον γκολ ο Τζίλος, το ακύρωσε. Το ακύρωσε τον γκολ του... Το Λιβέρα. Του ΠΑΟΚ. Ναι, το δεύτερο. Πανετολικός Άρης 3-1. Όσο και αν προσπαθεί ο Καρυπίδης, ό,τι και να κάνει ο Καρυπίδης, ρε δεν πάει να φέρει και τον Ζερβίνιο και τον Μέση, ομάδα δεν πρόκειται να φτιάξει. 3-1 ο Πανετολικός, εύκολα τον Άρη. Όφι Παναθηναϊκός 0-2. Με ιδιαίτερα ανεβασμένους τους Σλοβαίνους του Γιωβάνοβιτς. Με ένα τραγικό Όφι όμως. Πώς? Με ένα τραγικό Όφι. Επειδή το... Ο Όφι γενικά δεν έχει αρχίσει και φέτος καλά, όπως και πέρυσι. Πάω Κατρόμητος λίγο πριν το τέλος, δεν είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό, 1-0. Είναι στο 89. Ναι, έβαλε λίγο πριν τη λήξη. Και το ακύρωσε, το πήρε πίσω, με αποβάρε. Με ένα γκολ που έδωσε ο Λαρσέος διαιτητής ο Τζίλος,
Πέναλτι, με την χρήση του ΒΑΡ. Και, ναι, το πέναλτι του Κούρτιτς λες. Ένα πέναλτι, ναι, του Κούρτιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πέναλτι που έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Ενώ η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής πέφτει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, στο παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Να δούμε και την βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς, 2 νίκες είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Βόλος με 1 νίκη, 1 ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ τρίτος χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα φτάσει στον Παναθηναϊκό άμα διπλασιάσει. Ναι, Πανετολικός 3, ΑΕΚ 3, Ατρόμητος 3 με ένα παιχνίδι πάλι λιγότερο. Άρης 3, Ολυμπιακός Πειραιώς 3 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ιωνικός 1, Παρτιζάν 1, Λαμία 1, Λεβαδιακός 1, Αστέρας Τρίπολης 1 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και ο Όφη στην 14η θέση με έναν βαθμό. Με 0-0-0 έχει Όφη, έχει 2 ήττες. Δεν έχει 1-0 στην τελευταία μηδέν θέση. Είναι, όντως. Να έχει 2 ήττες, μία από τον Ατρόμητο στην Πρεμιέρα και μία τώρα από τον Παναθηναϊκό. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε Λαμία τον Αστέρα. Κάνατε δώρο ένα βαθμό στους κριτικούς λόγω του το ότι συμπλήρωσε εκπομπή 30 χρόνια. Λες, ναι, ναι. Είμαστε οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Ναι, να μην έχουμε ζερά μέσα. Ναι, 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 ζερά. Γενικά το ζερό δεν είναι ωραίο πράγμα. Έτσι. Λαμία Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Πειραιώς Ιωνικός, Ατρόμητος Πανετολικός, Βόλος Όφη, ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα και Άρης ΠΑΟΚ, το μεγάλο ντέρμπι της συμπρωτεύουσας στο Χαριλάου, στο Κλεάν της Βικελίδης. Γιάννη Λάζαρε και Σπύρο, το είδατε το παιχνίδι χθες του Βόλου? Ναι, εγώ το είδα. Βέβαια, το είδα. Το είδα. Για να πάμε από την εξεγωνή μου πλευρά. Γιάννη, ποια είναι η άποψή σου για το... Πώς το είδες το παιχνίδι χθεσινό? Εν πρώτης θέλω να πω το εξής, ότι αν δεν φύγει αυτή η καχυποψία από το ελληνικό φύλαθρο κοινό, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα στο ποδόσφαιρο. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα ξεκινήσει να διαμορφώνεται σε ένα παιχνίδι αποτελεί και σημείο κεντρικής συζήτησης για όλους σχεδόν, οι οποίοι φαντάζονται το επόμενο γκολ, την επόμενη κίνηση, το τελικό σκορ κατά μία έννοια. Θέλω να πω ότι πρέπει να φύγουν αυτά από πάνω μας. Είναι βέβαιο ότι στο ποδόσφαιρο το ελληνικό υπάρχουν στημένα παιχνίδια, αλλά αποδείχθηκε χθες στον αγώνα της ΑΕΚ με την ομάδα του Βόλου ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κερδίζουν, να γκρεμίζουν τέτοιες θεωρίες και ουσιαστικά να κρατάνε τη σημαία του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί που πρέπει και έχουν υποχρέωση όλοι οι άλλοι να την διατηρήσουν. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ισοφάρισε ο Ατρόμητος στο 93 με τον Τζοβάρα τον Γιώργο. Ωραίος. Με τον Βουλιοτάκη, τον Τζοβάρα. Το βγάζει γκολ, να δούμε τώρα, δεν νομίζω. Όχι, ένα-ένα, στο 93. Ναι, και τέζε ο Λουτσέσκου. Δεν το κλεφτοκοτάρε. Ό,τι έλεγε ο Γιάννης τώρα, ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να ανατρέψουν το κατεστημένο. Αυτό δεν έλεγε ο Γιάννη. Βεβαίως, κατά μία. Αυτό έδειξε και ο Βόλος και αν ο ΠΑΟΚ με τον ο Ατρόμητος. Εκτιμώ ότι στο πρώτο ημίχρονο. Να τελειώσει λίγο. Δεν πιστεύω να έχει βάλει τίποτα. Συγγνώμη που δεν κόφτω τώρα. Ενώ το έχω κατοχυρώσει κανονικά το κόλλητο. Για να δω. Συνέχιση, Γιάννη. Εντάξει, το κατοχυρώσουν ή όχι. Δεν μας πέφτει και πολύ δάκρυ για ό,τι θα κάνει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Για το Βόλο μας ενδιαφέρει ασφαλώς. Είναι Βολιωτάκι αυτός που έβαλε τον κόλ. Στο πρώτο ημίχρονο, συγχαρητήρια στον Παλικάρι. Από αυτή την πλευρά. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι η ΑΕΚ πήγε να εκβιάσει τα πάντα και κυρίως να συμπαρασύρει με ένα ψυχολογικό πόλεμο τον διαιτητή, ο οποίος κρατήθηκε στο ύψος του. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ο τεχνικός, ο κύριος Μπράτσος της ομάδας του Βόλου, διέλυσε κατά κράτος τον
Αλμέιδα. Τον Αλμέιδα. Ποιον Αλμέιδα, αυτό. Ο μάγκας με το κλαρίνο. Έχει, είδατε κάτι παλαμάρια που έχει στα χέρια. Τον επήρε την ταυτότητα. 40 χρόνια να έπαιζε η ΑΕΚ δεν έμπαινε γκολ. Ναι, φοβερό στήσιμο στο δεύτερο ημίχρονο. Με άνεση. Και ένας θερματοφύλακας που αυτά τα παιχνίδια τα έχει σαν προπόνηση. Ο Ισραηλινός. Ο Κλέιμαν. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι η νίκη ήταν δίκαιη. Και θα δούμε και άλλες σφαλιάρες τέτοιες στο μέλλον για κάποιους που θεωρούν ότι έχουν καπαρωμένες θέσεις. Παρεκτός κι αν αυτές οι μεγάλες νίκες που δημιουργούν, που πετυχαίνουν μάλλον ομάδες τις οποίες κανείς δεν έχει προσημειωμένες για ευρωπαϊκή έξοδο, καταρριφθούν από κάποια άλλα αποτελέσματα και είδα τώρα στο πρόγραμμα το παιχνίδι με τον Όφη, που την επόμενη αγωνιστική, Βόλος Όφη, που νομίζω ότι πέρυσι είχε χάσει ο Βόλος από τον Όφη στο Πανθεσσαλικό. Αν να πάμε δύο γκολ του Τωράλ. Νομίζω κάτι είχε μια σημαντική πορεία και, ναι, ναι, και στράβωσε με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Όπως βέβαια υπάρχουν. Και στην πρώτη αγωνιστική, εκείνη τη, στο 98 την ισοφάριση που έφταιγε ένας, έφταιγαν δύο ή έφταιγαν 102. Δεν έγινε διαχείριση από τον προπονητή, πιστεύω. Βέβαια. Αλλά να πούμε και κάτι, Γιάννη. Εγώ που παρακολουθώ όλους τους αγώνες όπως και εσείς, δεν είδα τέτοια μεγάλη καθυστέρηση σε κανέναν αγώνα. Παρά μόνο την πρώτη αγωνιστική στο Βόλο. Με το 8 λεπτά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ή ο καλυμμός εφαρμόζεται και λέμε οι αλλαγές, μισό λεπτό και τραυματισμούς και το σταματάμε. Και λέμε ποια είναι η καθυστέρηση ή λέμε 3-4 λεπτά και στο. Γιατί χθες πόσο κράτησε ο Παπαδόπουλος? Ένα τάλιρο, ένα τάλιρο. Όχι, 8. Τι τάλιρο. Τι τάλιρο, αφού είπε 6 και 2-3 λεπτά επιπλέον. 6 ήταν η επίσημη. Και 2 έτσι και ένα στη ζούλα 9 λεπτά παίξανε. Ακριβώς, υπερεύεται. Αλλά επειδή δεν ήταν στον πάγκο του Βόλου εκείνος ο σουβλατζής που φέρατε. Ο Τανσό. Ναι, που ξέρω εγώ πόρα αυτός που το μουστάκι σαν και εμένα. Ναι. Ήρθε η νίκη. Εσύ Λάζαρε, πώς το είδες το παιχνίδι? Εξυπνάστημένα. Συμφωνώ με τον Γιάννη, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ εξυπνάστημένα η ομάδα του Βόλου. Πάρα πολύ εξυπνάστημένα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το φοβήθηκε καθόλου, τους έδωσε ο γήπεδο. Δεν ήταν κάποια επικίνδυνη. Δεν θεωρώ την ΑΕΚ επικίνδυνη. Έτσι όπως έπαιξε χθες τουλάχιστον. ΑΕΚ είχε μια κραυγαλαία ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Είχε κατοχή μπάλας βέβαια. Αλλά είχε την κραυγαλαία ευκαιρία εκεί με τον Τζούμπερ που έκανε την απόκριση του αγώνα ο Κλέιμαν. Αλλά τον τερματοφύλακα για αυτά ήταν θες. Τον κυπεδούχος ομάδα, να κάνει μια πιέση, να κάνει μια-δύο ευκαιρίες. Αλλά γενικότερα η ΑΕΚ έπαιζε γύρω-γύρω, είχε την μπάλα, είχε την κατοχή, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Πολύ καλά στημένη η ομάδα του Βόλου. Πολύ καλά στημένη και στο πρώτο και στο δεύτερο. Έχασε και μια ευκαιρία ο Βόλος με τον Ολλανδό. Όταν έφυγε μπροστά στην επίθεση. Βιάστηκε να σουτάρει. Βιάστηκε να σουτάρει εκεί πέρα. Έχασε το κοντρόλ εκεί, άμα το δει λίγο. Έφυγε. Θα του έκανε την κυρία εκεί πέρα. Θα του έκανε με δύο πλάγια και τελείωσε τελώς. Εάν δεν προηγούνταν η ομάδα του, ίσως να ήταν πιο προσεκτικός. Ναι. Το 0-1 του έδωσε μια σιγουριά. Το έπαιξε με τη μία. Μπα και κάνει το super goal. Αλλά. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, να συμπληρώσω ότι αν. Ήσουν αμέσως στο παιχνίδι, Ναι, ό,τι ήθελα να πω, μέχρι το 30-25 εκεί ο Βόλος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Μετά υπήρχε, οπωσδήποτε, αντιμετώπισε και διαχειρίστηκε και το παιχνίδι ο προπονητής πάρα πολύ καλά. Δηλαδή σε αυτά που είπαν, συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι, όπως είπατε, η ΑΚ δεν έχασε, ναι, εκτός στα πρώτα λεπτά, δεν έχασε κάποια κραυγαλαία, πώς το λένε, ευκαιρία. Στο 97 ο ΠΑΟΚ το 2-1. Με τον Αρέι. Συνεχίζεται ακόμα. Στο 97 ο ΠΑΟΚ 2-1. Φαντάζομαι ότι θα κράτησε ο διδής. Είδατε πως υπάρχουν καθυστερήσεις τέτοιες. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε εμείς. Α, το στήριξε. Τέλος. Τέλος 2-1. 2-1. Μου είχε βάλει ο ΠΑΟΚ, αλλά τελείωσε. Πάμε εμείς λοιπόν στην Ριζούπολη να δούμε τι έγινε χθες στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ομάδα του Βόλου. Σε καταπληκτική αντεπίθεση με τον Βίκτορ Φερνάντες.
Ο Φερνάντες μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, τον ακολουθεί. Ο Άμραμπατ προλαβαίνει και του κόβει για λίγο την μπάλα. Ο Φερνάντες την κρατάει, πλασάρει. Ο Τσίτσα Στάνκοβιτς σταθερά μπλοκάρει. Πρώτη τελική στο μάτς, στο 4. Κόρνερ εκτελείται, έδιωξε ο Τζαβέλας. Επιμένουν οι παίκτες του Βόλου, ένα ξαφνικό σουτ και η μπάλα πάει στα δίχτυα. 0-1. Ο Τέλετιτς δεν τον πανηγυρίζει επειδή έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Καταπληκτικό τελείωμα από τον Τέλετιτς. Ευνηδίασε και τους παίκτες της ΑΕΚ αλλά και τον τερματοφύλακά της. Από πού σουτάρει ο Τέλετιτς χωρίς να βλέπει. Η μπάλα περνάει για τον Τζούμπερ. Αυτός ξαναπαίνει την μπάλα το πλασέ. Φοβερή επέμβαση από τον Κλέιμαν. Ο Γιόνσον πήγε να δώσει μια καταπληκτική ασίστ στο Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ πλάσαρε. Ο Κλέιμαν έκανε φοβερή επέμβαση. Πέρασε ο Τζούμπερ από τον Τσοκάνη και κρατάει μπάλα ο Ελβετός. Σηκώνει το κεφάλι για να δει επιλογές. Παίζει στα σίγουρα με τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το διαγώνιο σουτ ο Κλέιμαν. Στην κλειστή του γωνία. Καλό διαγώνιο σιρτό σουτ από τον Κατσίνοβιτς. Χατσαφή. Έρχεται ο Πινέδα να πάρει μπάλα. Καταπληκτική κάθεται το Πινέδα και το Χατσαφή. Ο Χατσαφή κάνει σέντρα ο Λιβάη Γκαρσία. Ίσως να έκανε επαφή με την μπάλα. Ίσως και ο Εσκοβάλ. Όπως και να έχει ο Κλέιμαν ήταν εκεί για να κάνει επέμβαση. Στο 59. Τελετιτς βάζει την μπάλα μπροστά. Κάνει ξανά κίνηση ο Φερνάντες. Ματίγια. Τελετιτς. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο. Πέφτει στο χόρτο, σηκώνεται αμέσως. Δεν ζητάει τίποτα ο Τέλετιτς. Ο Παπαδόπουλος λέει ότι πρέπει να διακοπεί το μάτς γιατί πρέπει να υπάρξει έλεγχος από το VAR. Εσείς ξαναβλέπετε την φάση με την προσπάθεια του Τέλετιτς, ο οποίος πέφτει στο χόρτο και σηκώνεται αμέσως χωρίς να ζητήσει κάτι από την προσπάθεια του Χατζησαφή. Ο Τζαβέλας σε μια μακρινή μεταβίβαση την κυνηγάει ο Λιβάη Γκαρσία και κερδίζει για τη μονομαχία. Και στη συνέχεια πάει να βάλει ένα απίθανο γκολ ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει αυτό ή να σκάψει την μπάλα για να κάνει σέντρα. Με ένα σκαυτό πλασεδάκι εν τέλει αυτό του βγήκε. Ό,τι και αν ήθελε να κάνει, λίγο έδειξε να κρεμάσει τον Κλέιμαν. Η μπάλα πήγε στον ουρανό των δικτυών από την πάνω πλευρά. Ο Ρότα που έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του. Παίρνει την μπάλα ο Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς κάνει την κάθετη. Ο Ρότα εκτελεί η μπάλα κοντράριο άλχο. Σε πλάγιο. Άλλη μια σωστή επέμβαση από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Βόλου. Η εκτέλεση του κόρνερ βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει ο Κλέιμαν. Έκανε κίνηση για να βγει. Δίστασε. Πήρε την κεφαλιά ο Τζαβέλας. Η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Βγαίνει και κλέβει ο Πάολο Φερνάντες και έχει κάνει κίνηση ο Φανφέρτ. Καταπληκτική κάθεται από τον Φερνάντες. Ο Φανφέρτ φεύγει, μπαίνει με στην περιοχή, κάνει και το διαγώνιο σουτ άστοχο. Στο 78. Τσούμπερ. Γύρισμα. Το πλασί στην κίνηση από τον Σιμάνσκι. Πάλι σταθερά μπλοκάρει ο Κλέιμαν. Φανφέρτ. Κρατάει μπάλα, παίζει πάλι με τον Πάολο Φερνάντες, κάνει καταπληκτική τρίπλα πάνω στον Τζαβέλα και περνάει για φοβερή πάσα, μένει κάτω το Σιμεάκι, φεύγει απέναντι για το 2-0 ο Τσοκάνης και σκοράρει. Τώρα όμως σηκώνεται το Σιμεάκι του βοηθού στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φυσικά θα υπάρξει εξέταση από τον Video Assistant Referee. Ξανά ο Πάολο Φερνάντες. Αν υπάρχει offside υπάρχει εδώ όπως καταλαβαίνετε. Στην πρώτη πάσα του Πάολο Φερνάντες και όχι στην συνέχεια. Όντως λοιπόν offside δεν μετράει τον goal. Μένουμε στο 0-1. Ξανά η φάση, η πάσα του Πάολο Φερνάντες για τον Ματίγια. Βλέπετε λίγο πιο μπροστά ο Ματίγια από τον Ντομαγκόιβ. Γαλάτι λέει ο Ρότο τρίκ με τα γυαλιά. Εντάξει παιδιά, δεν ήταν τρίκ. Ήταν μια... φόρωσα με γυαλιά ηλίου το καλοκαιράκι, διακοπές τώρα. Με τι, με τις βροχές, τι γυαλιά ηλίου να φορέσεις. Τώρα βγάλτε τα
και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Δουλειά. Γαλά, τι έχεις να πεις για την ΠΑΕ Βόλιος? Α, θα σας πω τώρα αμέσως. Άκουσα με προσοχή, με πολύ προσοχή, τα όσα είπαν οι έμπειροι συνάδελφοι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα σας θυμίσω τι είχε πει ο Μπράτσος, ο Κώστας ο Μπράτσος, πέρυσι, όταν η ομάδα έβαζε τρία, δεχόταν τρία γκολ. Έβαζε δύο, έτρωγε τρία. Έβαζε τρία γκολ εκτός έδρας και δεν μπορούσε να κερδίσει. Και λέει ότι έχω βαρεθεί, το θυμάσαι αυτό Γιάννη? Έχω βαρεθεί και δεν θέλουμε να μας λένε ότι έχουμε παίξει ή παίζουμε ωραία μπάλα και είμαστε το καμάρι του πρωταθλήματος, αλλά δεν κερδίζουμε. Θέλω να μην παίζουμε και μπάλα και να κερδίζουμε. Ρεαλιστής. Ρεαλιστής. Και αυτό έγινε χθες από το Α έως το Ω. Άκρος ρεαλιστική η ομάδα του Βόλου. Έπαιξε, είναι αυτό που λέμε, με ψυχή. Γιατί αν δεν έχεις ψυχή, δεν γίνεται τίποτε. Στα εύσημα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιάννης, του πήρε το δίπλωμα του Αλμέιδα. Και του τέλει τη φάση είναι πέναλτι. Με αυτό λέγαμε. Πρέπει να το βρήκε στο πόδι μου το αριστερό. Βέβαια. Είναι πέναλτι. Και εγώ πιστεύω ότι τον βρήκε. Ναι. Δηλαδή αν γινόταν λίγο πιο εντυπωσιακό το πέσιμο του Ντέλετιτς, θα πήγαινε βαρ βέβαια, γιατί στο βαρ φαίνεται, βλέπεις ότι το πατάει το πόδι. Εντάξει, αυτό είναι... Το είδε έτσι ο Παπαδόπουλος, ποιος ήταν? Δεν το είδε έτσι, το είδαν οι βαρίστες. Δια της εισάτοπων απαγωγής. Αν γινόταν η φάση υπέρ της ΑΕΚ, ούτε στο βαρ δεν θα πήγαινε. Πάρτο. Το έδινε, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό πρόβλημα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πολύ καλά κατάλαβε ο Κώστας Μπράτσος ότι ο Ματίγια μπορεί να είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι ακόμα, ρε παιδιά, έτοιμος. Δεν έχει τρεξίματα. Δεν είναι έτοιμος να βγάλει ολόκληρο το παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμος να προσφέρει. Ξεκίνησε με ένα μπιτσιρικά 19 χρονών, το Μεταξά, τον οποίο τον είδαμε, Γιάννη, και πέρυσι. Καλός, έτσι, είναι. Καλός, πολύ καλός. Λάζαρε. Πολύ καλός. Πέρυσι, να φανταστεί κανένας ότι το παιδί αυτό έπαιζε στο τοπικό, στον Ταμιναϊκό. Εντάξει. Και φέτος τον εμπιστεύεται ο προπονητής του και πολύ καλά τον κάνει. Του δόθηκε ευκαιρία, την άπεξε. Πολύ καλά κάνει που τον εμπιστεύεται. Και να σου πω και κάτι. Σήμερα δεν παίζουν. Παίζουν αυτοί που αξίζουν. Δεν πάνε να λέγεσαι και Ματίγια, δεν πάνε να λέγεσαι και... και Παπαδούλη, δεν πάνε να λέγεσαι και Καλογιάννης. Άμα άλλος είναι καλύτερος, πάντα καλύτερα. Αποστολή, το ποδόσφαιρο το παίζουν νέα παιδιά. Λάζαρε. Τώρα θέμα εμπειρία, θέμα. Και πώς θα αποκτήσει την εμπειρία αν δεν το βάλει ο Λάζαρε, η άποψη δικιά μου είναι το ποδόσφαιρο δεν το παίζουν ούτε οι νέοι, ούτε οι γέροι, ούτε οι. Το παίζουν οι καλοί που ξέρουν. Το παίζουν οι καλοί. Οι κάνει, μπράβο, ναι. Οι καλοί. Όταν είσαι 40 χρονών και καλός θα παίξεις. Όταν είσαι 12 χρονών και καλός θα παίξεις 15. Εντάξει. Όταν είσαι όνομα, αλλά δεν είσαι καλός, όχι ρε φίλε, δεν θα παίξεις. Πάντως ο μικρός πήγε καλά. Ο μικρός πήγε καλά, έσκασε βέβαια γιατί έτρεξε πάρα πολύ. Πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή, τον Κώστα Μπράτσο. Πάρα πολύ καλή διαχείριση. Ο Ντέλετιτς δείχνει ότι πραγματικά είναι ένα διαμάντι. Αποστόλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, σου πω κάτι. Λέγαμε το Γιάννη πριν. Πανομοιότυπο γκολ ο Ντέλετιτς έβαλε με την ΑΕΛ στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Πανομοιότυπο γκολ είχε βάλει στο ΆΚΑ στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Που κάνει την προσπάθεια από τα πλάγια, από το corner, από το πλάγιο out εκεί. Ναι. Από τη σέντρα περίπου. Τα βάζει αυτά τα γκολ ο Μήλος. Είναι και παιχτούρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Έφυγαν ποδοσφαιριστές από τον Βόλο. Έφυγαν 4-5 ποδοσφαιριστές από τον Βόλο. Τι βλέπουν τα δικά μου τα γέρικα τα μάτια. Αυτοί που ήρθαν, αν τους βάλεις. Δηλαδή σε μια ζυγαριά που η ζυγαριά αυτή κατά παράδοξο τρόπο μπορεί να ζυγίσει την ποδοσφαιρική ικανότητα, αυτοί που ήρθαν είναι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έφυγε ο Μπαρτόλο, ήρθε ο Ντέλετιτς.
Έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Εντάξει. Έφυγε ο Ρομέρο, ήρθε ο Εσκομπάρ. Εσκομπάρ τον λέω. Εσκομπάρ τον λέω. Ωραίο όνομα έχει. Ναι. Σ' αρέσει, παιδιά. Το καλύτερο όλων. Το μικρό του ποιο είναι. Παμπλό μου, όχι Παμπλό. Να φτάσω στο αγγλό, θα λέει. Πάντως, αυτοί οι δύο. Βάζετε δύο... ψήλου στα αυτιά τη ΕΥΠ τώρα με τα σαχούρε σα. Να μας τα κάνουν τα τηλέφωνα κοιμά. Καλά, τι μιλές μεγάλα λόγια, πάλι play out θα παίξει. Μπορεί ρε φίλε. Μπορεί. Δεν, τα μεγάλα λόγια, ποια είναι, τι μεγάλα λόγια σου είπα. Σου είπα ότι αυτή είναι μια νίκη που δηλώνει εξάδα. Έχετε καμιά διαφωνία ρε παιδιά, είπα κάτι το υπερβολικό. Μεγάλη, όπως μεγάλη. Και το 3-3 με τον, με τον Αστέρα Τρίπολης δηλώνει play out. Εντάξει, πρώτα γνωστική ήταν τώρα. Δεν είναι. Εγώ διαφωνώ, Απόστολε. Το να πετύχεις 3 γκολ σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης και μάλιστα να ανατρέψεις το σκορ του πρώτου ημιχρόνου δεν φανερώνει play out. Όχι. Για να δούμε ποιες ομάδες θα πετύχουν 3 γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και ο αντίποδας είναι ότι αυτή η ομάδα που πέτυχε 3 γκολ και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά. Έτερον εκάτερον. Είχε και άλλον προπονητή, δεν είχε τον Τωρινό. Ναι, εννοείται. Είχε ένα νούμερο. Και παραλίγο να γίνει το 4. Από τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για σκόρ και αποτελέσματα πλέον. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να μιλάς. Απλά η εικόνα που βγάζει η ομάδα μέχρι στιγμής είναι μια εικόνα μιας ισορροπημένης ομάδος, μιας ομάδας που λες ότι πήρε τον ΟΕΣ, πήρε καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή και πήρε τον... Αυτός ο ποδοσφαιριστής που ακόμα η δικιά μου η άποψη δεν έχει δείξει ότι μπορεί να αντικαταστήσει επάξια τον Φεράρι είναι ο Λούνα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με βαρύ βιογραφικό κι αυτός. Ναι. Αλλά... Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Στα πρώτα λεπτά είχε κάποια είχε προβληματάκια. Δεν έχει σημασία. Είναι καθαρό όμως μπακ. Ναι, μιλάμε για βαρύ βιογραφικό. Εξαιρετικά πειραμένος. Έχει παίξει Πριμέρα Division, έχει παίξει Premier League. Ωραία. Έχει εμπειρίες πολλές. Και είναι και σε μια ηλικία που μπορεί να προσφέρει 30. Απλά... Έδειξε καλά στοιχεία. Έδειξε. Έδειξε καλά στοιχεία. Ο Βέσεμ μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ανεβάσει δεύτερη αγωνιστική τόσο πολύ στο Βέσεμ κάθε ποδοσφαιριστή. Εντάξει τώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Η κρίση που κάνουμε και οι απόψεις που εκφράζουμε. Είναι βάση των αγώνων. Εντάξει, okay. Είναι παρακινδυνευμένες. Και τι λέει ο Αποστολέας. Απόστολε, έχετε την καλύτερη εκπομπή. Σας βλέπει όλη η Θεσσαλία. Μας βλέπει, παιδιά. Εννοείται. Εγώ τα νούμερα τα ξέρω. Εννοείται ότι μας κάποιοι βλέπει. Κάποιοι άλλοι να ρωτήσουν και αν δεν θέλουν να ρωτήσουν είναι βέβαιο ότι θα τα μάθουν. Γι' αυτό λοιπόν ότι ο Κώσο Μπράτζος πολύ σωστά όπως το είπε ο φίλος μου Γιάννης το πήρε το δίπλωμα του Αλμέιδα. Και κάτι άλλο. Για πείτε μου ρε παιδιά, τι γνώμη έχετε, πάλι αρχίζουμε από τον Γιάννη, για τον Πάολο Φερνάντες. Γιάννη. Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω γνώμη. Δεν έχεις άποψη. Δεν έχω άποψη. Δεν εστίασα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά για να μην το ξεχάσω εστίασα στους δύο συναδέλφους. Στους Κοσμοτέ. Α, ναι. Απαράδεκτη. Δεν είναι πρώτη φορά. Και με τη Λαμία το ίδιο έκανα. Κάθε δύο λεπτά μας έλεγαν πώς αναπτύσσεται η ΑΕΚ. Ρίχνανε νερό στο μήλο του Αλμέιδα της τεχνικής ηγεσίας που 3-5-2, 7-9-63. Ανάλυση, λες. 7-9-63 και ούτω καθεξής. Και η ΑΕΚ έχανε 0-1 στο μεταξύ. Εσείς, αυτοί όμως, όταν είσαι βαμμένος ο παδός, λες έλα μωρέ, με τον Βόλο παίζω. Με τα Τρίκαλα παίζω. Θα το βάλω το ένα, θα έρθει και το δεύτερο μετά. Και όσο περνούσε η ώρα και τους έκοβε κρύος υδρότας, μετά άρχισαν και φτάσαν τις αχλαμάρες στα ύψη. Όμως
όταν είσαι συνδρομητικό κανάλι, δεν επενδύεις στις μετριότητες. Ξέρεις που τρελαίνουμε, ο Γιάννη. Στον οπαδικό φανατισμό. Στο πολύ σωστό αυτό που λες. Ξέρετε, παιδιά, συγγνώμη λίγο πριν πεις αποστολή, είναι κάτι σημαντικό αυτό που είπε ο Γιάννης τώρα, μου δίνει το έρωνα να πούμε κάτι σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός από φέτος έχουν δικό τους κανάλι μέσα στην Κοσμοτέ και απορρέουν οι αγώνες κατευθείαν σε κλειδωμένο σύστημα για το ΑΕΚ TV, για το Ολυμπιακό TV, για το Παναθηναϊκό TV και το ΠΑΟΚ TV. Είναι τέσσερις ομάδες που έκανε ειδική συμφωνία για να μπουν μέσα. Όσοι είναι οπαδοί αυτών των ομάδων δεν παίρνουν το πακέτο το απλό, το σπορτ που τα δείχνει όλα, παίρνουν μόνο αυτό που είναι πιο φθηνό και βλέπουν μόνο την ομάδα τους. Πληροφοριακά. Τι λέει αυτός? Κύριε Γιάννη, ο Απόστολος έλεγε μετά το φιλικό με τον Ατρόμητο ότι θα πέσουμε. Τι λέει το νούμερο? Καταρχήν είχαμε εκπομπή εμείς για να... Ποιον Ατρόμητο. Στο φιλικό που έκανε εδώ. Εγώ. Όχι, μα δεν είχαμε εκπομπή. Τίποτα. Αύριο ο Βόλος ανακοινώνει 2 μεταγραφές. Μπράβο. Γενικά οι ποδοσφαιριστές, αν και εγώ είχα και κάποιες ενστάσεις για τους 2 τους σεντερμπακάδες, ότι έλεγα δεν μπορεί, δεν είναι καλύτεροι με βάση την πρώτη εμφάνιση στα φιλικά που έβλεπα, δεν είναι καλύτεροι από τον Ρομέρο και τον άλλον που έφυγε και τον Γκρίλο τέλος πάντων, αλλά χαίρομαι, θα χαρώ πάρα πολύ με την απόδοσή τους να με διαψεύσουν. Πολύ το χαίρομαι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής διαψεύδει αυτόν που έχει εκφράσει άποψη για την αξία του και τον διαψεύδει υπέρ του, εναντίον του δηλαδή, εναντίον του ανθρώπου που έχει εκφράσει άποψη, χαίρομαι, τρελαίνομαι. Είναι ό,τι καλύτερο. Τον θέλει, λέει, τον Πάολο Φερνάντες, επειδή τον έχω τσεκάρει, τον έχω τον ποδοσφαιριστή αυτό, τον έχω παρακολουθήσει και τον έχω προσέξει πάρα πολύ. Δηλαδή παίζεται παιχνίδι και εγώ κοιτάζω πολλές φορές το τι, πώς κινείται μες στο γήπεδο. Παιδιά, δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα από τις τέσσερις μεγαλύτερες. Επιτέλους Λάζαρος στην TV, όλα τα λεφτά. Τι έχεις, έχεις fan club, ρε, τι γίνεται? Γεια σου, Νίκης. Καλό αυτό, έχεις fan club, μπράβο. Δεν υπάρχει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Έλα εδώ, κύριε ΠΑΟΚ, τον θέλεις? Ναι. 1 εκατομμύριο, εγώ αν ήμουν Βόλος, τον Κούτσια και τον Μπίσεσβαρ για 1 χρόνο πληρωμένο. Έχεις επιλέξει και παίκτης κιόλας, Για να μου πάρεις τον Πάολο Φερνάντες, νούμερο από τη Θεσσαλονίκη, που λέγεσαι διοίκηση ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί όλοι που διοικούν τον ΠΑΟΚ νούμερα είναι. Έχουν ξοδέψει 1 σωρό λεπτά και έχουν πάρει ΣΒΑΜ, ΜΑΜ, ΜΟΥΡΓ, ΓΚΟΥΡΓ, Ρομέρο, Φαρία, τέτοιο χιλιαδιό. Τι είναι αυτά, ρε? Τι λες τώρα? 1 εκατομμύριο το Κούτσια, που δεν τον θέλει ο κλεφτοκοτάς ο Λουτσέσκου, ο Πορτοφολάς. 1 εκατομμύριο το Κούτσια. Τον έχεις δει στην ομάδα Β, ο Κούτσιας είναι πιθαράς. Και το Μπίσεσβαρ πληρωμένο 1 χρονιά. Δηλαδή θα πληρώσω πάω το συμβόλαιο του Μπίσεσβαρ και ο Μπίσεσβαρ θα παίξει στο Βόλιο. Μόνο έτσι θα τον έδινα το Φερνάντες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θυμηθείτε, ο ΟΕΣ θα κάνει φανταστικό πρωτάθλημα στο Βόλο και πολύ καλό πρωτάθλημα θα κάνει και ο έτερος Φερνάντες, που είναι άλλη παιχτούρα αυτή. Επίσης, και κλείνω με το ρεπορτάζ, ότι αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά στα 2 αυτά παιχνίδια της ομάδος ότι ο μαέστρος δεν πάει να έχει πάρει ματίγια, δεν πάει να έχει πάρει ότι το Θεό τον ίδιο. Τι? Ο μαέστρος στο Βόλο έχει ένα όνομα και λέγεται Μπαργέντος. Με Μπαργέντος μέσα η ομάδα είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετική. Εγώ θα πω κάτι ακόμα. Ότι ο μαέστρος είναι αυτός που έστρωσε όλη την ορχήστρα και έφερε όλα αυτά τα
τα παιδιά για να παίξουν μπάλα στο Βόλο. Οπότε σε αυτό μας αξίζουν πρώτα συγχαρητήρια και μετά σε όλους τους. Είναι συλλογική προσπάθεια. Υπάρχουν συνεργάτες, υπάρχουν πολλοί. Είναι συλλογική προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε παιδιά σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πέσουν ερωτήσεις για τη Λάρισα. Γιατί να πέσουν. Έχουμε πάρει και από όλου να Λάρισα, Λάζαρε. Ελεύθερα. Πάμε. Σχέδιο. Το ξύλο. Το design. Η υψηλή αισθητική. Η λειτουργικότητα. Όλα συμφωνούν στο χώρο σας. Με ένα όνομα. Έπιπλα Παλάκας. Η απόλυτη συμφωνία στυλ και άποψης. Πρωτότυπες προτάσεις για χώρους που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Έπιπλα Παλάκας. 10 χιλιόμετρο Λάρισας Αγιάς. Τηλέφωνο 2410-971-005. Παλάκας. Όταν η τεχνική και το μεράκι δημιουργούν. Ένας τρόπος υπάρχει να γίνεις φαβορί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Ο νούμερο ένα προορισμός στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στην ποιότητα της ζωής μας. Οι κορυφαίοι, οι παγκόσμιοι είναι εδώ μαζί σου. Μπαίνεις μέσα και κερδίζεις. Και τώρα επιπλέον δωρεοπιταγή 10 ευρώ για όλους, ανεξαίρετα τους επισκέπτες και πελάτες μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε. Διονυσίου και Παπαδοπούλου στη Λάρισα. Πίσω από τα ΚΤΕΛ. Προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Τίμητη αγάπη και διαρκές ενδιαφέρον για το σπίτι και την οικογένεια. Μαζί δημιουργούμε, μαζί κερδίζουμε κρατώντας τα χρήματα στον τόπο μας. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στην καθημερινότητα και στις καρδιές όλων μας. Διονυσίου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΧΤΕΛ. Η ποιότητα, η γεύση έχουν όνομα. Το παραδοσιακό. Όλα στα κάρβουνα. Χειροποίητο σουβλάκι και μπιφτέκι, μοσχαρίσια μπριζολάκια, κοτόπουλο και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Πράσινες σαλάτες, ψητά λαχανικά, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Άριστη εξυπηρέτηση για κάθε είδους κοινωνική σας εκδήλωση. Το παραδοσιακό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που τρώνε χρόνια τα παιδιά μας. Το παραδοσιακό. Πρώτης Μεραρχίας 15, Νεάπολη Λάρισας. Delivery στο 241-067-2730. Thank you.
που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Λάζαρε, δεν ήταν κακή ΑΕΚ. Απλά ο Βόλος ήταν πολύ αποτελεσματικός. Αυτό το είπαμε, ρε φίλε. Το αναλύσαμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Το αναλύσαμε και το αναλύσαμε. Τρία τέταρτα αυτό λέμε. Όταν όμως μία ομάδα δεν μπορεί να βρει λύση απέναντι σε μία άλλη. Αυτό είναι αλεύρωμα τώρα. Αφού καταρχάς την άποψη που εξέφρασε ο Λάζαρος ήταν ταυτόσιμη με τις υπόλοιπες. Γιατί απευθύνεται μόνο στον Λάζαρο. Τέλος πάντων. Και τι, ότι πιο αποτελεσματικός, τι σημαίνει πιο αποτελεσματικός. Αποτελεσματικός είναι αυτός που πετυχαίνει γκολ. Γιάννη, η ΑΕΛ προπονείται ακόμα, προετοιμάζεται ακόμα στο Καρπενιές. Κατέβηκε, τι έγινε. Νομίζω ότι ο Λάζαρος θα ξέρει καλύτερα αυτά. Θα ρωτήσουμε. Και ο Λάζαρος ο Λάζαρος έχει κι άλλο σακίδιο απάνω στο Σαμάρι. Ναι. Αυτή δεν είναι η είδηση στο Καρπενήσι. Η είδηση είναι ότι η αλλαγή σελίδας. Γιατί εμείς δεν είχαμε εκπομπή καλοκαίρι. Ναι, ναι. Άλλαξε σελίδα και με την ευκαιρία βέβαια να ευχηθούμε καλή διαδρομή, καλή πορεία, μεγάλο στομάχι σε όσους ανέλαβαν αυτό το βαρύ φορτίο και κυρίως βέβαια στους αδερφούς Νταβέλη. Εσύ, Γιάννη, είσαι γραφείο τύπου τώρα έτσι εκπρόσωπος στην επικοινωνία εκεί τίποτα? Δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό. Είχα στείλει ήδη επιστολή με παραλήπτες και τον κύριο Κούλια και τον κύριο Νταβέλη. Από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε το ενδιαφέρον του δεύτερου για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Είχα στείλει επιστολή και τους ενημέρωνα ότι θα έπρεπε να με απαλλάξουν τον καθηκόντων μου για να μπορέσουν απρόσκοπτα να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Να μην τα πολυλογούμε. Τελικά ήρθε η απόλυση μετά από 2 μήνες, συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής, γιατί ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει και την αλήθεια, που είναι μία και μοναδική, ότι άλλαξε σελίδα η ΑΕΛ, ασφαλώς, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, μην νομίζετε, και πιστεύω ότι με τη συνδρομή του κόσμου το νέο διοικητικό καθεστώς μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο, αλλά υπάρχουν και κάποιες παραδοξότητες. Για να τις μάθουμε, για να τις ακούσουμε. Δύο από αυτές οφείλω να τις αναφέρω σήμερα. Η μία έχει να κάνει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία έχει βομβαρδιστεί, περί αλλαγής προσώπων, περί έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Κανένα πρόσωπο δεν άλλαξε. Απολύτως κανένα. Αυξήθηκαν και οι μισθοί μάλιστα. Τα πρόσωπα που φύγανε ήταν 2. Ο Κούγιας και ο Καλογιάννης. Κανείς άλλος. Όλο το δυναμικό της ΠΑΕ παρέμεινε ως έχει. Δεν μπορούν λοιπόν κάποιοι να λένε ότι θέλουν. Αλλά είναι μόνο εσύ απολύθηκες, Γιάννη. Βεβαίως. Η δεύτερη παραδοξότητα έχει να κάνει με την προβολή. Ο Χιλιάς ο Νταβέλης είναι ιδιαίτερα ευφύης από ό,τι φαίνεται. Έχει και μια ιδιαίτερη ευγλωτία, η οποία είμαι πεπισμένος ότι του δίνει τα εφόδια να μπορεί να ελύσεται όσον αφορά τις γνώσεις περί ποδοσφαίρου, που δεν είναι και επαρκής, αλλά τις καλύπτει με την ευγλωτία του και την ευφυΐα του. Ωστόσο, μερικά πράγματα θα πρέπει να τα δει διαφορετικά. Δεν είναι να πανηγυρίζουμε, και βέβαια δεν ευθύνεται ο μεγαλομέτωχος, ο πρόεδρος γι' αυτό. Ευθύνονται εκείνοι που έχουν αναλάβει το κομμάτι της προβολής, της ενημέρωσης. Δεν στείλουμε φιέστες για την πρόσληψη κάποιου προσώπου, το οποίο θα πάρει μια συγκεκριμένη θέση, όσο υψηλή και αν είναι αυτή. Προβολή θέλουν οι πρωταγωνιστές. Και είναι οι ποδοσφαιριστές. Μόνο οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν υπήρξε καμία προσέγγιση όσον αφορά τους παίκτες. Ένα θέμα που βγήκε ήταν μια διαμάχη που έγινε μεταξύ του Κοντζαμανίδη και του προπονητή. Και αυτά γίνονται στις ομάδες και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά
φτάσαμε μετά από 2,5 μήνες αυτό το θέμα ποδοσφαιρικά να απασχολήσει και η ήττα από τη Μύκονο που πόνεσε, φιλική είναι, δεν πονάει. Πονάει, δεν πονάει, σε αυτούς που ξέρουν δεν πονάει. Αλλά να έχεις παραπεταμένους ποδοσφαιριστές και να μας λες πήραμε τον τάδε για το ταμείο στο περίπτερο ή πήραμε τον τάδε για προϊστάμενο στη γέφυρα του Αβραάμ και του Ισαάκ. Τι είναι αυτά. Δεν μου λες, Γιάννη. Πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατανοήσει ο νέος πρόεδρος, ο νέος ιδιοκτήτης, ότι ορισμένα πράγματα είναι εκ του περισσού. Γιάννη, εξαρτάται από αυτούς που έχει δίπλα του όμως. Γιατί για μια φορά... Να το πω ελληνικά, αυτό είναι ακριβώς, Σπύρο. Ακριβώς, γι' αυτό. Να απαγκιστρωθεί από κάποιες μετριότητες οι οποίες... Υπάρχουν οι αυλοκόλακες δίπλα πάντα. Έτσι. Έχει μεγάλο φορτίο φέτος. Θα πρέπει να εκταμιεύσει από τα θυλάκια του κύριος Νταβέλης για τη φετινή περίοδο περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό αστρονομικό για τη Σούπερ Λιγκ 2 που χρωστάει και τις Μιχαλούς η κάθε ομάδα. 55 εκατομμύρια. 5 κιλωτή. 5. Για να κάνεις, καταρχήν η ΑΕΛ θα είναι κάνει πρωταθλητισμό. Είναι τα χρέη που παρέλαβε, που πρέπει να έχει ήδη πληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό και η λειτουργία της ομάδας κλπ. Εκτιμώ προσωπικά και δεν πέφτω έξω ότι θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το φορτίο. Μεγάλο το φορτίο βέβαια, αλλά να σου πω κάτι, μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Και ευθύνη και υποχρεώσεις. Συμφωνώ. Και επίσης θα πρέπει, επειδή δεν το είδα κάπου, αν υπήρξε κάποια δημοσίευση ο Λάζαρος που θα παρακολουθεί, γιατί είναι στη μάχη με δημοσιογραφία καθημερινά, εγώ έχω αποσυρθεί κάπως. Δεν ξέρω αν γράφτηκε. Υπήρξε, το πληροφορήθηκα από πηγή η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Πυλαδάκη με τον κύριο Νταβέλη. Του κυρίου? Όχι, δεν έχει ακούσει. Πυλαδάκη με τον κύριο Νταβέλη. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του ΑΕΛΦΣ Αρίνα. Και η πρόταση του κυρίου Πυλαδάκη, που προφανώς αυτοβούλος πήρε την πρωτοβουλία, ήταν έλα να παίξεις στη Super League 2 χωρίς χρήματα και αν ανεβείς στην πρώτη κατηγορία, Super League 1, θα μας δώσεις 100-150 χιλιάρικα το χρόνο. Και η ίδια πηγή με ενημέρωσε ότι υπόθηκε στο διάλογο αυτό γιατί έπαιρνες 400-500 από τον Κούγια και εμένα ζητάς τόσα λίγα. Η απάντηση υπάρχει, αλλά απλά δεν θέλω να την δημοσιοποιήσω, γιατί δεν την έχω διασταυρωμένη. Από ό,τι φαίνεται πάντως, ο κύριος Νταβέλης συνεχίζει και σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στον Καζέτα εξήγησε και τους λόγους γιατί θα συνεχίσει το Αλκαζάρ. Κατά τη δική μου άποψη, στο πίσω μέρος του μυαλού του, υπάρχει ο στόχος, τον οποίο βέβαια κατά μία έννοια δημοσιοποίησε στην πρώτη και όλα εμφάνιση τότε στο επιμελητήριο, ότι το Αρίνα θα πρέπει να γυρίσει με έναν τρόπο, θέλει να βάλει το Δήμαρχο μπροστά, το Δήμο, να γυρίσει στα χέρια της ΑΕΛ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ωστόσο. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό, αλλά και το πιο σωστό είναι άλλο. Γιατί εγώ είδα ότι η ΠΑΕ άρχισε να γεμίζει και πάλι με στελέχη της εποχής Πυλαδάκη. Της εποχής Πυλαδάκη. Δεν θέλω να αναφερθώ βέβαια σε ονόματα, γιατί είναι αξιόλογα τα άτομα, μπορούν να προσφέρουν. Αλλά μια τέτοια ροπή με κίνηση